Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες της εκπομπής Ελληνιστή, καλησπέρα σας. Τον τελευταίο καιρό συζητάνε συνεχώς για το πώς θα λύσουν το πρόβλημα της οικονομίας. Στα κανάλια συζητήσεις επί συζητήσεων, αλλά ουσιαστικά κανένας δεν έχει αγγίξει την πραγματική ουσία των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε αμέσως με τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο. Καλησπέρα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Βελόπουλε, λέτε συνεχώς και συνεχώς, σας ακούω, ότι ακόμα και να ξεπουλήσουμε όλα τα ακίνητα της Ελλάδος, δεν λύνεται το πρόβλημα. Μα δεν λύνεται. Πού το στηρίζετε αυτό? Και τον Ακομισέο, το είπα χθες στο Καρδαβέλα, χθες. Στην εκπομπή του Κώστα Καρδαβέλα. Ναι. Προχθές. Λέω, μισό λεπτό, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Είναι αυτό που φωνάζω κάθε μέρα. Τα πουλάμε όλα, ρε παιδί μου. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε σε επίπεδο ακινήτων. Που δεν θέλουν τα ακινήτα, κύριε Αντωνάκο. Αυτό που θέλουν αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να επενδύσουν εντός εισαγωγικών, μπορεί να θέλουν για άλλο. Έτσι. Ναι. Λογικό, γιατί είναι μια επένδυση μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Μπορεί να θέλουν την Ακρόπολη. Μπορεί να θέλουν, ξέρω εγώ, αρχαιολογικούς χώρους. Μπορεί να θέλουν βραχονισίδες, που είναι μια επένδυση. Μπορεί να θέλουν λιμάνια, μπορεί να θέλουν αεροδρόμια. Δεν θέλουν του βάρια ακίνητα κτίρια. Τι να τα κάνουν? Πες λοιπόν ότι αύριο το πρωί η Ελλάδα βρίσκει αγοραστές και πουλάει 50 δισεκατομμύρια όλα τα ακίνητα που έχει. Λύθηκε το οικονομικό πρόβλημα των Ελλήνων? Λύθηκε το πρόβλημα του ελλείμματος και του χρέους της Ελλάδος? Το χρέος συνεχώς αυξάνει. Δεν λύνεται, κύριε Αντωνάκο μου. Τα 50 δις θα πάνε σε τοκοχρεωλήσια. Ναι. Δεν λύνεται. Αν το καταλαβαίνουμε, χρωστάμε 360 δις, θα πάμε 450 σε 10 χρόνια περίπου. Σε 5 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν λύνεται. Ακριβώς. Αν δεν δώσει ανάπτυξη, αν δηλαδή δεν αρχίσει να κάνει παραγωγή, να εισπράττει, ρε παιδί μου, λεφτά, απλά πράγματα που να πάρει και να σηκώσει, αλλά έχουν δουλέψει ποτέ? Ξέρουν τι σημαίνει αγορά και πεζοδρόμιο οι άνθρωποι? Και είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι αυτό που φωνάζει και ο πρόεδρος και λέει συνέχεια. Οι λύσεις είναι απλές. Είναι πεζοδρομιακές. Το πω διαφορετικά, ρε παιδί μου, έτσι πολύ απλά. Γιατί είμαι εναντίον αυτού του σφιαζιδώματος, του στρογγυλωμένου, του δικολαβίστικου λόγου. Να καταλάβει ο Έλληνας. Όλοι. Δηλαδή, αν έβγαινε και έλεγε, ας το πω διαφορετικά, για να καταλάβει πόσο δυστυχώς είμαστε, ρε παιδί, μια ημιμάθεια την έχουμε. Βγαίνει και λέει η Τρόικα, οι γελοί, ναι, που ξεπέρασαν τα εσκαμμένα, τι είπαν? Πουλήστε. Πουλήστε, είπαν. Ναι. Αν λέγανε αξιοποιήστε, θα πείραζε κανέναν? Όχι, βέβαια. Η λέξη τους πείραξε, όχι η ουσία. Ναι, ακριβώς. Και τρελαίνουμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή καταλάβουμε τι λέμε. Είπαν πουλήστε. Κακώς. Έπρεπε να αξιοποιήσετε. Μα το λέμε όλοι αυτό. Αξιοποιήστε την ακίνητη περιουσία. Ναι, δεν λύνεται όμως. Όμως θέλουν να πουλήσουν, δεν θέλουν να αξιοποιήσουν. Κύριε Αντωνακό, θέλετε να πούμε την αλήθεια? Έτσι που προσκατάσατε την Ελλάδα σήμερα, όπως τη ρήμαξαν, το έκαναν επίτηδες για να φτάσουμε σήμερα και να ξεπουλήσουμε ως όσο. Και αφού λοιπόν περνάμε από το δόγμα του σοκ, σου ζητάω δηλαδή 10 και σου χαρίζω ένα και είσαι ευχαριστημένος. Το κατάλαβες το θα σου πω? Ναι, ναι. Στο τέλος σου πούν δεν φτάνουν τα κινητά. Θέλω και το φυσικό σου αέριο. Θέλω και τα πετρέλαια. Θέλω και τα ορυκτά. Αυτό θα σου πούν, κύριε Αντωνάκο. Και είμαι εξοργισμένος, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Φωνάζουμε. Δεν μιλάμε, δεν συζητάμε με κανένα, δεν κάνουμε διάλογο. Είναι απίστευτα αυτά που ακούω. Ναι, ναι. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα του Βελόπουλου, το θέμα του Παπα-Κωνσταντίνου. Είναι θέμα της Ελλάδος. Να κάνουμε προτάσεις. Δεν πάμε να συζητήσουμε. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Αυτά είναι παιδεριώδη λάθος. Το πω διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι είναι λάθη, κύριε Βελόπουλε. Λάθη είναι. Πολιτικές είναι. Κύριε Αντωνακό, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Με τα 50 ή τα 70 δις και τα 100 δις αύριο το πρωί. Αν είχαν όραμα ελληνικό για την Ελλάδα, όπως είχε ο πρόεδρος, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Βγάλει τον πρόεδρο απ' έξω. Έτσι. Ο πρόεδρος σκέφτεται όπως πολύ απλά γνωρίζει την αγορά. Ας τον πρόεδρο και τον Βελόπουλο απ' έξω. Δεν έχει καμία σημασία για τη λογική που σου λέω. Αύριο 100 δις να βρούμε. 150 να βρούμε. Λύθηκε το πρόβλημα της Ελλάδος αν δοθούν μόνο στα δάνεια? Παίρνω 150 δις και τα δίνω μόνο στα δάνεια, κύριε Αντωνακό. Λύθηκε το πρόβλημα της Ελλάδος. Το κοχρεωλήσια δίνονται αυτό. Μα δεν παράγουμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν παράγουμε, το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν αξιοποιούμε τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Δεν κάνουμε τίποτα. Μα εκεί μας πηγαίνουν, όλοι οι πόλεμοι έχουν γίνει για πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν πουλάς νερό, δεν πουλάς ενέργεια, απλά πράγματα. Και φαίνεται καθαρά, κύριε Βελόπουλο, αυτό που έχετε πει, αφού δεν συζητάει κανείς για αυτά. Έτσι. Εκ των πραγμάτων συζητάνε μόνο για το πώς θα βγάλουμε τον επόμενο επειδή μήνα πιέζει, και τον επόμενο μήνα. Επειδή πιέζει ο χρόνος. Λένε να μετοχοποιήσουμε ένα ποσοστό της ΕΙΔΑΠ. Να μετοχοποιήσουμε ένα ποσοστό της ΕΔΕΗ. Τι λέτε, μωρέ? Τι λέτε, μωρέ? Το νερό, την ενέργεια, ας κάνουν οι ιδιώτες ρεύμα, παραγωγή ρεύματος. Ουδείς διαφωνεί. Ακριβώς. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά για ενέργεια και νερό δεν ξεπουλάς που να πάρει και να σηκώσει. Έτσι, θα μας τα πάρουν όλα συνέχεια.
Θα μας τα πάρουν όλα, καταλάβετε. Αυτά θέλουν να πάρουν. Και εγώ δεν λαϊκίζω. Γιατί το καλύτερο φιλέτο για αυτούς είναι οι ενεργειακοί πόροι. Πόροι, σήμα δασμό, τρελά. Δηλαδή θα μείνετε άφωνοι. Τελείωσε ο Αγωνσμπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Τελείωσε. 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 Είναι βεβαίων. Τελείωσε. Δεν θα γίνει. Και αν θα γίνει, θα γίνει του χρόνου με την αλλαγή της κυβερνήσεως στην Βουλγαρία. Γιατί προτιμάτε αυτό που φάναζα εγώ, ο Αγωγός Νοτιός της Ελλάδος. Μάλιστα. Για να μην έχουμε ενεργειακή εξαρτησία από τη Ρωσία. Απλά πράγματα. Δεν είναι τυχαία αυτά, συνέλληνες. Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται. Όλα αυτά που σας λέω με την μορφή ειδήσεως στην εκπομπή είναι γραμμένα στο Ελληνόραμα. Και επειδή θέλω να καταλάβετε ότι σημαίνει κάτι. Όταν λέω ότι έχουμε 20 ρες, σημαίνει ότι μόνο για την εκπομπή έχουμε την προσφορά. Μόνο, αυτό ναι. Σημαίνει τι, ότι μπορείτε να πάτε να παραλάβετε ελληνιστή από το βιβλιοπωλείο, αν υπάρχουν και αυτά εν πάση περιπτώσει, αλλά θα πληρώσετε 80, 90, 100 ευρώ. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και συνδρομητές μπορείτε να γίνετε. Αλλά για την εκπομπή, για σήμερα, μπορεί να είναι και τελευταία μέρα, γιατί βγήκε και όταν κάνουμε βιβλία από αύριο, από την ξέρω μεθαύριο. Μπορείτε με ένα απλό τηλεφώνημα, με 50 ευρώ, κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας. Μόνο επαναλαμβάνω για 20 από εσάς. Γιατί για την εκπομπή έχουμε 20 σειρές δωρεάν. Παραλαμβάνουν οι 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Βγαίνει ένα ογκοδέστατο βιβλίο, αυτό εδώ, καθηγητών πανεπιστημίου που λένε ολόκληρη έρευνα πολυετή. Πολυετής έρευνα, έτσι. Ναι. Εδώ λοιπόν η πολυετής έρευνα λέει το εξής, ότι όσα παιδιά μαθαίναν πολυτονικό, αν δεν καλώς διορθώσουμε, ή αρχαία ελληνικά, γινόταν ευφιέστερα. Γινόταν καλύτεροι μαθητές, απέδιδαν καλύτερα έννοιες, όρους, δεν διακατεχόταν από λεξιπαινία, μπορούσαν να αρθρώσουν τη σκέψη και την καταγράψουν ένα χαρτί. Σαφέστατα. Λοιπόν, έρχεται η εκπομπή και σας λέει: με το Ελληνόραμα με 50 ευρώ κάθε μήνα το παιδικό για ένα χρόνο σπίτι σας και εντελώς δωρεάν παραλαμβάνετε 4 έγχρωμους τόμους μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Δείτε εδώ, έγχρωμα τα βιβλία, πανάκριβη έκδοση, δεν έχει ξαναγίνει, είναι ένα εξαιρετικό έργο του ανθρώπου που έδωσε τη ζωή του συγγράφοντας, εντός εισαγωγικών το ζωή, έτσι. Ναι. Χώρο και χρόνο έδωσες. Ακριβώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να γίνει αυτό το δημιούργημα. Από 5 μέχρι 95 ετών μαθήματα αρχαίων ελληνικών, άνευ δασκάλου. Το παραλαμβάνετε δωρεάν 20 μόνο από εσάς, αρκεί να γίνει συνδρομητές στο Ελληνόραμα. Γιατί στο Ελληνόραμα, δείτε μερικά από τα άρθρα γρήγορα. Κινδυνεύει η από καταστροφή του 2012. Όλοι μιλούν για το 2012. Αρμαγεδόν, κομήτες, μετεωρίτες, έρχονται διαστημόπλια, θα συγκρουστούν με τη γη, θα πλημμυρίσει η γη, κινδυνεύουμε εμείς τα παιδιά μας, θα πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Τι θα γίνει ακριβώς, τι θα γίνει ακριβώς. Δείτε εδώ, αυτό το έγραφα το Δεκέμβριο του 2010, ο σχεδιασμός νέας τάξης πραγμάτων για τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Το βλέπεις. Ακριβώς. Είχα γράψει για την επανάσταση των εισαγωγικών στην Αίγυπτο. Ναι, ναι, ναι. Είχα μιλήσει για την Τινησία. Ποιο μήνα ήταν αυτό? Αυτό είναι, ας το δείξουμε λίγο, Δεκέμβριος 2010. Μάλιστα. Έτσι, πριν γίνει η Αίγυπτο. Κανείς το περίμενε για την Αίγυπτο. Κανείς. Εδώ είναι, Δεκέμβριος 2010. Ελληνόραμα. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το περιοδικό. Παίρνω από μπροστά. Σε αυτό το περιοδικό λοιπόν, συνέλληνές μου, υπάρχουν στοιχεία. Στοιχεία. Πάμε. Εδώ. Υπόγειες πόλεις, λέμε για το Αιγαίο Πέλαγος. 10.000 π.Χ. 10.000 π.Χ. υπόγειες πόλεις στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα ξέρετε αυτά. Μόνο στο Ελληνόραμα. Πάμε σε άλλο άρθρο. Η μαύρη βίβλος των ελληνικών τραπεζών. Έτσι. Ελληνική ηθαγένεια. Πολιτικά δικαιώματα και λαθρομετανάστευση. Εδώ μέσα συνέλληνες θα τα δείτε όλα. Είναι εξαιρετικά τα άρθρα. Δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Δείτε την αλήθεια για τους μουσουλμάνους. Υιοθέτηση συντάγματος ίσον εξέγερση μουσουλμάνων. Δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Άκουγα τον πρόεδρο του λαού, τον κ. Κατσαφέρη, να λέει για εκατομμύρια που έρχονται. Σαφώς και έρχονται και τονίζω και τους φέρνουν μερικοί. Αλλά δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε γιατί δεν υιοθετούν σύνταγμα. Αν το υιοθετήσουν, σημαίνει εξέγερση μουσουλμάνων. Κύριε μόνο το Έλληνο ραμπάκι. Αυτή η εξίσωση που λέει εκεί πέρα είναι ίσως η πιο σημαντική. Αν έτσι δεν το καταλάβουμε, έτσι θα το ζήσουμε έτσι πολύ γρήγορα. Μου λέγε προηγουμένως, επίτρεψέ μου, ο φίλος μου Αλέξης, ο Οικονολήπτης, εδώ κάτω-κάτω. Ναι. Γιατί λέει το κρέας στη Βουλγαρία, μου είπαν φίλοι μου, δεν έχει καλή γεύση. Και του είπα, ο κάθε ζώντας οργανισμός, έτσι, ναι, ζήας οργανισμός, είναι ό,τι τρώει. Όταν λοιπόν του ταΐζεις παραφύσεις συστατικά στοιχεία, το κρέας αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κρέας που γνωρίζουμε. Ακριβώς. Όταν του ταΐζεις κρεατάλευρα και ορμόνες και επικίνδυνα ουσιαστικά φυτοφάρμακα για τα φυτά και τα λοιπά, τα οποία τα τρώνε τα ζώα, γίνεται το κρέας άνοστο ή και επικίνδυνο. Εδώ μέσα λοιπόν στο Ελληνόραμα για πρώτη φορά τολμήσαμε, σε αυτό το περιοδικό Συνέλληνες, θα δείτε όλη την αλήθεια, γι' αυτό λέω παραλάβετε το. Όλα τα παιδιά πίνουν αναψυκτικά και οι μεγάλοι.
έχει μέσα βενζοϊκό νάτριο. Μπείτε στο διαδίκτυο, βάλτε λέξη βενζοϊκό νάτριο για να δείτε πώς εγκληματείτε και πώς αυτοκτονείτε οι ίδιοι. Στο Ελληνόραμα τα γράφουμε αυτά. Κανείς δεν τολμάει να τα γράψει. Γιατί αυτά που τρώμε είναι επικίνδυνα. Πάρτε ένα χάρμπουργκερ από ένα οποιοδήποτε ταφικιφαγή, όπως λέγεται. Βάλτε το σε ένα γυάλινο βάζο. Πάρτε και ένα κανονικό χάρμπουργκερ το οποίο το φτιάχνετε ήδη σε ένα μπιφτέκι. Και βάλτε σε ένα βάζο. Το πρώτο χάρμπουργκερ θα διαρκέσει 5-6 μήνες, ένα χρόνο, και το άλλο θα χαλάσει σε 5 μέρες. Γιατί το ένα είναι φυσικό προϊόν και το άλλο είναι πλαστικό, για δεν μπορώ κανένα κουβέντα. Ακριβώς. Να λοιπόν γιατί λέω πάρτε το Ελληνόραμα. Για την υγεία των παιδιών σας, για τα παιδιά μας, για το αύριο το 50 ευρώ ετήσια συνδρομής, παίρνετε οι 20 που θα τηλεφωνήσουν σήμερα, για σήμερα μόνο επαναλαμβάνω, οι 20 θα πάρουν εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Ήταν και τελευταία μέρα που έχουμε αυτή την προσφορά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τα ελληνιστοί. Λέω ότι για την εκπομπή πήραμε 20 δωρεάν, επαναλαμβάνω, 20 δωρεάν σειρές. Και τις δίνουμε για τους 20 που θα τηλεφωνήσουν, μπράβο, για να γραφτούν συνδρομητές στο Ελληνόραμα. Έτσι, μπράβο. Για να ξέρουμε τι λέμε. 50 ευρώ ετήσια συνδρομή στο Ελληνόραμα κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου για τους 20 που τηλεφωνήσουν τώρα όμως, έτσι. Γιατί έχουμε μόνο 20 σειρές για την εκπομπή. Ακριβώς. Κύριε Βελόπουλε, επειδή σας άκουσα να λέτε ανοιχτά για τις φαρμακοβιομηχανίες ότι κερδοσκοπούν. Ο μόνος βουλευτής. Ναι. Για πείτε μας. Ο μόνος. Τώρα τελευταία, τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα. Κύριε Αντωνακό, ντρέπομαι που είμαι βουλευτής. Ακούω συναδέλφους μας στο κοινοβούλιο, επειδή είναι συντεχνιακή η τοποθέτησή τους, να χαϊδεύουν τα επαγγέλματά τους, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Και απεχθάνομαι, ρε παιδί μου. Νιώθω μια ιδέα, μια απέχθεια αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μιλάει για τις φαρμακοβιομηχανίες. Να σου πω μόνο ένα πράγμα. H1N1. Η εταιρεία που κατασκεύασε το εμβόλιο. Ξέρεις πόσα χρήματα, πόσα κέρδη είχε η GlaxoSmithKline, έτσι λέγεται. Πόσα είχε. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Κέρδη. Κέρδη. Και από πέρσι μέχρι φέτος. Αφού ανάγκασε τις χώρες να πάρουν το εμβόλιο. Και σου είπα ότι οι παρενέργειες πλέον ελέγχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Που είπατε χθες σημαντικό. Αυτά είναι Έλληνες, δεν λέει κανείς. Μόνο στο Ελληνόραμα τα βρείτε. Μόνο στο περιοδικό Ελληνόραμα, πουθενά άλλου. Και είμαι εξοργισμένος γιατί. Γιατί μερικά πράγματα εγώ θα τα λέω. Δεν μπορεί να μου βγαίνει εμένα το Sky, κύριε Αντωνάκο, και να μου λέει σφαγή της Χίου εντός εισαγωγικών και η σφαγή της Ρεπολιτσάς χωρίς εισαγωγικά. Δηλαδή, αν δείτε το Sky ντοκιμαντέρ, τη σφαγή της Χίου την έχει εντός εισαγωγικών και τη σφαγή της Ρεπολιτσάς την έχει εκτός εισαγωγικών. Γιατί αποδέχονται τη δεύτερη ως κανονική σφαγή των Ελλήνων έναντι των Τούρκων, δηλαδή τους φάξαν οι Έλληνες, ενώ την πρώτη θεωρούν ίσως να είναι και διφορούμενη σφαγή. Ναι. Αν σας διαβάσω λοιπόν, είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Είναι αγράμματοι, είναι αστοιχείωτοι, είναι υβριστές της ελληνικής ιστορίας, είναι ποταποί και μίαροι η συμπεριφορά τους, αλλά θα τους διαβάσω μόνο μερικά από τα στοιχεία της ιστορίας για τυχείο τι έγινε. Ποια ήταν η ανατολή των Τούρκων. Να φωνεύονται νέοι και άνδρες 12 ετών και άνω. Να φωνεύονται γυναίκες άνω των 40 ετών. Να εχμαλωτίζονται και να πουλούνται ως σκλάβοι κορίτσια και γυναίκες από 3-40 ετών. Να φωνεύονται βρέφη αδιακρίτως φύλου έως 3 ετών. Να χαραίζεται η ζωή μόνο σε εφήβους που θα ασπάζονται το Ισλάμ. Κατά τη διάρκεια της φαγής σκιού γίνεται αποκεφαλισμός. Ακούστε εδώ, 10.000 ανθρώπων σφάχτηκαν σαν τα αρνιά. Και μου λένε σφαγή της σκιού εντός αγωγικών. Ξεδιάντροποι. Κατέβασαν και τον πίνακα με τη σφαγή της σκιού. Τον πίνακα με τη σφαγή της Χίου, τον κατέβασαν όταν είχε έρθει ο Τούρκος υπουργός. Υποχρέωσε ο στρατιωτικός διοικητής των Τούρκων, ναι, ένα αγοράκι 10 ετών να μεταφέρει το κεφάλι του πατέρα του για 61 χιλιόμετρα. Αυτά είναι γραμμένα από τις πηγές. Και να σου πω και άλλα. Να σου διαβάσω. Ο Σουλτάνος διοργάνωσε ένα δείπνο για χριστιανούς διπλωμάτες και το κυρίως πιάτο είχε ένα κεφάλι χιώτη μέσα σε μια πιατέλα στολισμένη από αυτά που τους στέλνουν παραγεμισμένα διαχείρου απάλου μέσα στα βαρέλια με άλμη. Ξέρετε που στηρίζω. Το μήνυμα. Έτσι θα καταδείτε και εσείς αν βοηθήσετε τους Έλληνες. Ναι. Αν δεν αντιλαμβάνεστε σφαγή της Χίου και βγαίνει ο Σκάιτο. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Και για να δώσουμε και ένα επιστημονικό στοιχείο, κύριε Βελόπουλε, στηρίζοντα το γεγονό ότι η Τουρκία δεν έχει ανοίξει τα πολλά από τα αρχεία τη. Έτσι, μπράβο. Αλλά εμείς γνωρίζουμε τα πάντα από την Αυστριακή, από τα αρχεία τη Αυστριακή Αυστριακή. Και Αυστριακίας. Τα οποία στο Ελληνόραμα, το λέμε όλο, κύριε Αντωνάκο. Τα οποία τα έχουν δημοσιεύσει όλα αυτά τα θέματα. Και τα οποία θα τα δημοσιεύσουμε στο Ελληνόραμα σε επόμενο τεύχο. Του λέω πάρτε το Ελληνόραμα, συνέλληνε. Δεν το λέω τυχαία. Το Ελληνόραμα είναι η καλύτερη απάντηση στην ανιστόρητη κρίση. Θέλουν να μα κάνουν όλου ω μανσλίδε. Να μα κάνουν να μην
Οθωμανούς, ρε παιδί, με επειδή τους αρέσει το Βερίγκοκο και το Σίκο. Λοιπόν, γι' αυτό και επιμένω. Και λέω, γίνεται συνδρομητές στο Ελληνόραμα, να ετοιμάσουμε το βίντεο. Θα δεις ένα βίντεο τώρα πώς κατήτσα την Αθήνα. Οι ψευτοπροδευτικοί, ψευτοδιαθυστές. Και τα λέω εγώ. Ο Θοδωράκης το λέει. Στους πρωταγωνιστές. Να δείτε απέναντι από το Σύνταγμα, δυο στενά πιο κάτω, πώς έκαναν την Αθήνα συνέλληνες, την πόλη του φωτός, την πόλη του πνεύματος, του πολιτισμού, την πόλη, αν θέλετε, του Περικλή, την πόλη του Αριστοφάνη, την πόλη των τραγωδών, των κομμωδών. Την κατήτησανε ελεηνή και τρισάθλια. Ένα χαμετυπίο, θα έλεγα, πολυπολιτισμού. Αυτό την κατήτησαν. Και αν είμαστε έτοιμοι να το δείξουμε. Δείτε λοιπόν πώς παιδάκια από την Αφρική 15χρονα, 14χρονα, 16χρονα στηβάζονται εκεί χωρίς προφύλαξη. Κυκλοφορεί υπατήτηδα, AIDS, κυκλοφορούν ασθένειες. Φυματίωση. Φυματίωση και πορνεία, ρε παιδιά. Και δεν τρεπόμαστε σαν κράτος. Και δεν τρέπονται οι υπουργοί. Δεν τρέπονται οι βουλευτές. Δείτε το. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Αν δεν είμαστε, πέστε μου, δεν είμαστε. Κόλλησε. Αφού κόλλησε λοιπόν, στο Ελληνόραμα συνέλληνες όλα αυτά τα στοιχεία που κρύβουν οι ποταποί και οι μίαροι. Αυτοί που λένε ψέματα συνέχεια. Είναι γραμμένα εδώ μέσα. Είναι γραμμένα εδώ μέσα. Στο Ελληνόραμα. Και τι τώρα τα παιδιά σας και πώς εγκλιματούν εις βάρος υγείας μας με ένα τηλεφώνημα και 50 ευρώ. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και ακούστε συνέλληνες. Ακούστε, και εντελώς δωρεάν παίρνετε τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου, οι 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα μπορεί να είναι τελευταία μέρα για την προσφορά. Ακούστε λίγο για να καταλάβετε, αν βλέπετε τα βιβλία. Όταν έχουμε 20 σειρές, σημαίνει ότι υπάρχουν σειρές, αλλά για την εκπομπή έχουμε 20 σειρές για δωρεάν. Δωρεάν. Έτσι, μπράβο. Έτσι, γιατί εκτός από την εκπομπή είναι επιπληρωμή σειρά. Έτσι, μπράβο. Γιατί στο βιβλίο υπάρχουν. Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας, κάθε μήνα. Επί 12 μήνες, για ένα χρόνο. Θα έρχεται σπίτι σας με 50 ευρώ και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών, άνευ δασκάλου. Δείτε τα βιβλία. Διευκρινήσεις κατά λέξην. Η Νέμεσις. Που να έχουν, που αν τα ξέρουν αυτά οι Βερεμίδες, οι Δραγόνες και όλοι αυτοί. Η Αρβελέρδ και τα λοιπά. Μαρίδα Φαλήρου, Μήμαρχη, το Κοκορέτσι. Δείτε το εδώ. Έτσι το τρώγανε οι προγονείς μας. Έτος αιώνας προ Χριστού. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά άνευ διδασκάλου. Δείτε εδώ. Κοντοσούβλι. Λοιπόν, όλα αυτά. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά χωρίς δάσκαλα από 5 μέχρι 95 δωρεάν. Θα ευγνωμονείτε την εκπομπή για αυτά που θα μάθουν τα παιδιά και εσείς. Όλοι μαζί οικογενειακώς να μάθουμε αρχαία ελληνικά δωρεάν για τους 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα όμως. Για τους 20, τώρα, δωρεάν, γιατί επαναλαμβάνω με ένα τηλεφώνημα στο 231-025-2320 και μια εγγραφή στο Ελληνόραμα ως συνδρομητού, κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών ανεδασκάλου. Είμαστε έτοιμοι. Γιατί επαναλαμβάνω να βλέπω λίγο την εικόνα. Δεν μπορούμε να το δείξουμε. Ωραία. Να πάμε στο επόμενο εδώ, σε λίγο. Εντάξει, δεν τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι το εξής. Δείτε πώς φωνάζαμε γι' αυτό εδώ. Ενέργεια και γεωπολιτική. Ενέργεια και γεωπολιτική. Και μέχρι τις 5 και 10 που θα διαρκεί η εκπομπή, τα λέω αυτά συνέλληνες. Ενέργεια και γεωπολιτική. Ενέργεια. Όταν εγώ μιλούσα για γεωστρατηγική, γεωπολιτική, γεωοικονομία, κάποιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν και επιβεβαιωνόμαστε. Η αξία και η χρήση των βιοτεχνολογικών μεθόδων στη διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής. Εδώ να δείτε, κύριε Αντωνάκο, αφού το δείχνω. Εδώ είναι. Να το. Πώς κατασκευάζουν μπανάνες με γεύση κρέατος. Βεβαίως. Κρέας με γεύση μπανάνας. Αυτά που σας λέω υπάρχουν. Και βέβαια με χρωστικές ουσίες, συντηρητικά μέσα, με έψιλον που είναι επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Πρωταγωνιστές. Επαναλαμβάνω. Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Με 50 ευρώ. Άλλα άρθρα. Τι θα γίνει το 2012. Α, αυτό εδώ. Διαβάστε λίγο αυτό εδώ. Ποιοι ελέγχουν το πετρέλαιο. Βέβαια. Διαβάστε για να δείτε τι έρχεται. Να η... Εδώ η μαγιά. Θα δούμε μπροστά μας αυτό. Ποιοι ελέγχουν το πετρέλαιο. Πάμε εδώ πάνω. Αυτό για όλους τους Έλληνες που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, γιατί κανείς δεν λέει την αλήθεια. Υγεία ή κινητό τηλέφωνο. Δεν πρέπει να έχουμε λάθος ορθογραφικό, δεν έχει σημασία, έτσι. Ναι, είναι ο δαίμον τυπογραφείου. Ναι. Λοιπόν, εδώ μέσα, ποιοι έλεγχουν το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο εδώ είναι. Δείτε εδώ. Ζημιά για τα παιδιά. Μην μιλάτε στα κινητά τηλέφωνα με ώρες ατελείωτες. Θα μείνετε άφωνοι. Για πρώτη φορά έρευνα
Θανατηφόρες οι επιπτώσεις από τη χρήση κινητών τηλεφώνων επεσήμανε σοβιετικοί επιστήμονες ήδη από το 1976. Είχαν ήδη κινητά φορητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Αυτά όλα εδώ μέσα για πρώτη φορά ένα περιοδικό ορθοτομεί, γιατί όλοι φοβούνται, γιατί τα χρήματα που δίνουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι περίπου το 30% της διαφημιστικής πίτας στην Ελλάδα. Τι λέτε, τόσο πολύ? Το 30%! Εγκληματείτε για την υγεία των παιδιών σας και εις βάρος σας. Να λοιπόν γιατί λέω πάρτε το Ελληνόραμα. Γιατί εμείς δεν παίρνουμε χορηγίες από κανέναν. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν για 20 μόνο από εσάς. Για 20 τώρα, έτσι. Στο 2310, 25, 24, το τελευταία μέρα. Το Ελληνόραμα είναι ένα ελληνικό περιοδικό με όραμα για την Ελλάδα που δεν έχει καμία διαφήμιση μέσα. Είναι μόνο με τα άρθρα, τα σημαντικότατα άρθρα τα οποία έχουν καταγράψει οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι ειδικοί ερευνητές πάνω σε όλα τα θέματα, αγαπητοί φίλοι. Και να δούμε και εδώ. Όταν βγαίνει η Καθημερινή και λέει ότι όσοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά γίνονται φιέστεροι, απορώ ειλικρινά με όλους εσάς που δεν αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα να μάθετε αρχαία ελληνικά με τα παιδιά σας από 5 μέχρι 95 ετών και έχετε ούτε 10 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά! Άρα, με ένα τηλεφώνημα 231-025-2320 με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών είναι 4 τόμοι ογκοδέστατοι. Έγχρωμοι, μαθαίνω αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο. Δείτε όπως είναι Έλληνες. Δείτε εδώ. Δείτε επιτέλους είναι Έλληνες. Δείτε. Μαθαίνω αρχαία ελληνικά με τον αρετέ του λόγου. Έτσι, από 5 μέχρι 95 θα γράφουν καλύτερες εκθέσεις, θα γίνουν καλύτεροι μαθητές. Έχετε 10 λεπτά, δεν έχετε παραπάνω, προλάβετε τώρα. Είναι τελευταία μέρα ουσιαστικά. Με 50 ευρώ. Γιατί κάθε μέρα τελευταία μέρα. Παίρνουμε 20 σειρές. Μπορεί να μας δώσουν αύριο. Επαναλαμβάνω. Πάρτε 50 ευρώ πληρώνετε το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών ανεδασκάλων. Είμαστε έτοιμοι. Και επαναλαμβάνω, δείτε την κατάντια της Αθήνας. Εγώ ντρέπομαι και φοβάμαι να περάσω από εκεί. Έτσι. Εδώ φοβάμαι και ντρέπομαι. Φοβάμαι και ντρέπομαι. Δείτε λοιπόν τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Δείτε το και εγώ ειλικρινά νιώθω, τι να σας πω, μια απέχθεια για όλους μας και για μένα ακόμα. Δείτε το. It will target total proceeds of privatizations. Αυτό είναι το άλλο. Λοιπόν, γιατί είπαμε για πρωταγωνιστές. Να τονίσω από την πλευρά μου, για ακόμη μια φορά κύριε Αντωνάκου, γιατί νιώθω απέχθεια. Υπουργός ήπια καφέ σε μαγαζί, ναι. 5 ευρώ και έστειλε το λογαριασμό στο Υπουργείο να πληρωθεί με διαταγή. Δεν σοβαρολογείται τώρα γι' αυτό. Είναι απίστευτη. Είναι δυνατό. 5 ευρώ. Μπορείς να έρθεις εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο μακριά όμως. Καλά, ήξερα για 35 ευρώ, για 40, για 50, αλλά και δεν για 5. Ντρέπεστε, ρε. Τέτοια γυφτιά. Δεν ντρέπεστε, ρε. Δεν ντρέπεστε. Να η απόφαση. Oh. 5 ευρώ. Μάλιστα. 5 ευρώ. 5 ευρώ για να πιει καφέ. Όπω δικαιούχος, λοιπόν, η μία. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι. Όπως ντρέπομαι για αυτούς τους κυρίους που πάνε στα διόδια που λένε και δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Έχω καταγγελία επώνυμη από ένα παιδάκι το οποίο πήγε με την ελληνική σημαία στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και το είπαν φασίστα και το διώξανε. Τι λέτε? Αυτό που ακούς. Του είπα, μάζεψε το παλιοπανί αυτό και φύγε. Την ελληνική σημαία. Αφού λένε ότι είναι ακομάζιστο αυτό το κίνημα. Και... άσε μου τώρα, όλοι οι Σιριζέοι, Μυριζέοι, Ξυριζέοι είναι εκεί μέσα. Άιτε τώρα, μην πανίξουν του ανθρώπου. Απαταιώνες. Περί απαταιώνων πρόκειται. Αν το ελληνικό πανί είναι πανί κουρελόπανο, είστε απαταιώνες, ρε. Ιδεολογικοί απαταιώνες. Διώξαν το παιδί επειδή είχε γαλανόλευκη. Τον έδωξαν και έφυγε. Αυτή είναι η τραγωδία η ελληνική. Να λοιπόν γιατί λέω συνέλληνές μου, λέω όλοι στο Ελληνόραμα, αυτά που κρύβουν όλοι είναι γραμμένα στο Ελληνόραμα. Στο Ελληνόραμα έχετε 7 λεπτά. Ελληνόραμα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί κύριε Αντωνάκο, κανείς δεν λέει το αυτονόητο. Όταν οι αγρότες οδηγούνται στον εισαγγελέα και στη φυλακή, ναι. Οι λαθρομετανάστες που καταλαμβάνουν κτίρια πηγαίνουν στον υπουργό. Εννοείται. Τι είναι, απλά πράγματα είναι. Αν κάνει διαμαρτυρία ένα Έλληνα, το συλλαμβάνει η αστυνομία. Ναι. Αν οι λαθρομετανάστες καταλάβουν παράνομα κτίρια, πού τις πηγαίνουν? Στον υπουργό να συζητήσουν μαζί τους. Αυτό δεν έχει αστυνομική. Αστυνομική, ναι, αυτό έχει. Αυτό δεν έχει αστυνομική. Αυτά τα ξέρετε. Μάλλον δεν πήγανε στον υπουργό, ο υπουργός πήγε και. Και το χειρότερο απ' όλα. Να λοιπόν, γιατί λέω το Ελληνόραμα, το παραλάβετε όλοι σας. Κινδυνεύει η υγεία από καταστροφή το 2012. Είναι η ουσία, συνέλληνες, η ουσία. Κινδυνεύει η υγεία από καταστροφή το 2012, ναι ή όχι? Ναι ή όχι, κινδυνεύει η γη?
θα μείνετε άφωνοι με τα στοιχεία που υπάρχουν εδώ μέσα για ό,τι θα γίνει το 2012. Κάποιοι μιλούν για πλημμύρες. Κάποιοι λένε θα καταστραφεί η γη. Τι θα συμβεί το 2012. Επιστημονικά και τη λέει NASA, έτσι. Έτσι, μπράβο. Επίσης, για να ξέρουμε συνέλληνες, γιατί όλοι έχετε παιδιά. Όλοι έχετε κινητό τηλέφωνο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του κινητού τηλεφώνου στην υγεία σας. Στη δικιά σας υγεία, συνέλληνες. Για τα παιδιά μας. Να ξέρετε τι προβλήματα δημιουργούνται σε εσάς και στα παιδιά σας. Θα μείνετε άφωνοι από τα στοιχεία των κορυφαίων πανεπιστημίων που αναφέρονται στο έγκλημα που γίνεται το διαρκές και κατεξαρτούν εις βάρος της υγείας των Ελλήνων. Για τα κινητά τηλέφωνα. Να μάθει επιτέλους την αλήθεια, γιατί μας την κρύβουν. Παίρνουν κινητά σε παιδάκια 5 χρονών και 6 χρονών, ας πούμε, για να τα έχουν και να παίζουν και να έχουν παιχνιδάκια μέσα στο διαδίκτυο. Ταΐζετε τα παιδιά σας και τρώμε όλοι μας με ταλλαγμένα τρόφιμα και αλλοιωμένες τροφές. Δείτε μια ντομάτα 50 κιλών. Αυτά μόνο στο Ελληνόραμα, γιατί η εξάρτησή μας είναι συγκεκριμένη από εσάς, από κανέναν άλλον. Θα μείνετε άφωνοι όταν θα διαβάσετε μέσα ότι στα ποτά που πίνετε, στα τρόφιμα που τρώτε, έχει χρωστικές ουσίες που είναι καρκινογόνες. Εσείς που έχετε πρόβλημα με την υγεία σας, λέτε γιατί ξαφνικά έχω οστεοπόρωση, γιατί έχω Αλτσχάιμερ, γιατί έχω καρδιοπάθεια, γιατί έχω κεφαλοπάθεια, γιατί έχω αυτό ξαφνικά. Γιατί? Γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Και θα δείτε ποιες είναι οι λίστες των συγκεκριμένων τροφίμων που περιέχουν συγκεκριμένα επικίνδυνες ουσίες. Να λοιπόν για το Ελληνόραμα θα τα δείτε όλα και θα μπορείτε να τα αποκωδικοποιήσετε. Γιατί το κάθε ένα από τα νούμερα αυτά και από τα γράμματα τα έψιλον αποκωδικοποιεί μια ουσία συγκεκριμένη με συγκεκριμένες επιπτώσεις. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής κάθε μήνα παίρνετε το Ελληνόραμα κάθε μήνα για ένα χρόνο. Ναι. Με 50 ευρώ τώρα όμως, έτσι. Οι 20, οι 10. Α, μου λένε 10 είναι, 10, συγγνώμη, καλά. 10 είναι 5-6 λεπτά έχουν απομείνει. 5-6 λεπτά! Και οι 10 που θα προλάβουν να τηλεφωνήσουν τώρα θα πάρουν εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ διδασκάλου. Είναι εκπληκτικό, είναι συγκλονιστικό, συνέλληνες. Θα μείνετε άφωνοι το πρωταγωνιστές. Δεν μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδιά. Δείτε εδώ. Έγχρωμο το βιβλίο, πανάκριβη έκδοση. Το τονίζω, πανάκριβη. Μπορεί να αυτό και εγώ, δεν έχει σημασία. Έγχρωμα, επαναλαμβάνω τα βιβλία, 4 τόμοι. 4 τόμοι, έγχρωμα τα βιβλία. Αλλά άλλοι 10 από εσάς για τα 5-6 λεπτά που έχουν απομείνει της προσφοράς. Προλάβετε τώρα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Είναι πραγματικά μια εκπληκτική υπερπροσφορά, γιατί δεν έχετε πολύ συχνά την ευκαιρία να πάρετε δωρεάν μια τέτοια υπερπροσφορά. Και επαναλαμβάνω, έχουμε 10 σειρές, 6 λεπτά ακόμα. Προλαβαίνετε, τηλεφωνήστε τώρα. 2-31-025-20. Γιατί να μάθω αρχαία ελληνικά? Να δείξω μόνο το δημοσίευμα από την εφημερίδα, διότι σε όλες τις χώρες πλέον υποχρεωτικό μάθημα τα αρχαία ελληνικά είναι. Στην Ελλάδα αφαιρούνται ως νεκρή γλώσσα. Νεκρή γλώσσα, ναι. Γιατί είναι νεκρή η εγκεφαλή τους. Ή είναι εντεταλμένοι οι ίδιοι. Ακριβώς. Ξέρουμε τι λέμε. Ακριβώς. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, τα αρχαία ελληνικά στην Αυστραλία είναι υποχρεωτική γλώσσα. Στην Κίνα γίνονται ήδη μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε κινεζάκια. Στην Κίνα γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλιστα όχι μόνο στα κινεζάκια τα μικρά, αλλά σε όλες τις βαθμίδες, ακόμα και στο κινεζικό στρατό. Και έρχονται. Έχονται εκδόσεις Κάδμος. Και ας λένε δωρεάν θα πάρει τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Άλλοι 10 από εσάς, 5-6 λεπτά έχουν απομείνει. Τηλεφωνήστε τώρα, ρε παιδιά. Δωρεάν τα ελληνικά. Ό,τι δεν έχει κάνει το ελληνικό σχολείο, το έχει κάνει εκδόσεις Κάδμος και σας δίνει δωρεάν αυτή την υπερπροσφορά. Έτσι, με έγχρωμα βιβλία, εκπληκτικά, ας πούμε, που με έναν εποπτικό τρόπο μοναδικό. Έτσι. Μπορεί να προσεγγίσετε την ελληνική γλώσσα με τα παιδιά σας μαζί και πραγματικά να δείτε αυτή την μοναδική διαχρονικότητα. Και επαναλαμβάνω, πληρώνετε 50 ευρώ για το Ελληνόραμα για ένα χρόνο κάθε μήνα, το καλύτερο περιοδικό που κυκλοφορεί για το σπίτι σας, για την υγεία των παιδιών σας, για τα τρόφιμά σας, για τα κινητά τηλέφωνα, τι θα συμβεί το 2012, που υπάρχουν υποθαλάσσιες πόλεις του 10.000 που έχουν στο Αιγαίο Πέλαγος, ρε παιδιά. Στην Ελευσίνα υπάρχει, η Λακωνία, υπάρχουν πόλεις που είναι στη θάλασσα, βυθισμένες. Γιατί είναι βυθισμένες? Τι συνέβη ακριβώς? Με 50, επαναλαμβάνω εδώ, κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Αν ευδασκάλω έχουν απομείνει 10 σειρές, 5 σειρές. Για τα επόμενα 6 λεπτά τηλεφωνήστε τώρα. 2-31-025-20. Κύριε Βελόπουλε, επειδή πολύ ντόρος γίνεται τώρα τελευταία για το θέμα των γκέι παρελάσσεων, σε έχετε ταχθεί ανοιχτά. Βεβαίως. Κατά των παρελάσσων αυτών. Για πείτε μας γιατί. Και τον ακούω. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Πέρα από τον νόμο, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι το θέμα συντάγματος. Δεν είναι θέμα συντάγματος. Το θέμα αλλάζει. Υπάρχει ο άγραφος νόμος ηθικής. Για μένα τουλάχιστον. Δεν θεωρώ. Δηλαδή στην Αγγλία θα μπουν από 4 χρόνια στα σχολεία ομοφιλοφιλικά βιβλία. Σοβαρά. Βεβαιότατα. Εδώ είμαστε. Σημείωσέ το.
Σημείωσέ το! Αυτό είναι τρομερό. Και θα έρθει και στην Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι απλό. Έχει να κάνει με ορμονική διαταραχή, με την τροφή που τρώμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τελευταία 30 χρόνια, κύριε Αντωνάκο, αυξάνεται συνεχώς η θηλυπρέπεια στους ανθρώπους άνδρες. Είναι από τις τροφές που τρώμε. Μεταλλάσσεται το DNA μας. Δεν το λέω εγώ. Καθηγητές βορειακής βιολογίας. Θυμάστε τώρα τι λέγαμε. Μην το σκοτόπουλο γιατί ξέρεις. Αυτό το λέγαμε. Αλέξη, αυτό το λέγαμε. Λέγαμε μην το σκοτόπουλο γιατί. Ναι, γιατί έχετε θηλυκές ορμόνες. Θηλυκή ορμόνη σημαίνει ότι μεταλλάσσεται το DNA του ανθρώπου και γινόμαστε θηλυπρέπειες οι περισσότεροι. Γι' αυτό και λέω ότι όλα είναι ορμονικά. Εδώ μέσα να διαβάσεις. Είμαι αντίθετος, λοιπόν, αντίθετος. Όχι στην επιλογή του να έχεις το κρεβάτι σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εκεί διαφωνώ. Προσωπικά με ρωτήσεις, δεν μου αρέσει. Έτσι. Δεν γουστάρω, ρε παιδί μου. Αν κάποιος γουστάρει το. Ξέρω εγώ. Τον κινεδισμό, τον σοδομισμό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχω αδέσει το θέλει. Ή την ομοφιλοφιλία, δικαίωμά του. Έτσι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω φορά παρτίδα. Με χαριτομενιές και με εξαλωσύνες και με παρταλιώς και γίνεται αλλιώς. Έχουμε γεμίσει. Γιατί γεμίσαμε? Λόγω ορμονικών διαταραχών. Λόγω διατροφής. Δεν τα λέω εγώ. Καθηγητές πανεπιστημίου τα λένε αυτά, κύριε Τονάκο. Εδώ μέσα εγγραμμένα στο Ελληνόραμα. Επιστημονικά πλέον. Γι' αυτό και είμαι αντίθετος σε όλη αυτή την προσπάθεια προώθησης αυτής της απαξίας του ήθους των ευθύμων. Υπάρχει και ο άγραφος νόμος ηθικής, τα παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα τηλεφωνήστε. Με 50 ευρώ στο Ελληνόραμα συνδρομή. Έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά, 3-4 λεπτά, δεν ξέρω πολύ και λιγότερο. Προλάβετε τώρα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν, το τονίζω, εντελώς δωρεάν μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. 4 ογκοδέστατοι τόμοι, έγχρωμοι, από 5 μέχρι 95 ετών, οικογενειακά να μάθετε αρχαία ελληνικά. 3-4 σειρές έχουν απομείνει, δεν ξέρω, προλάβετε τώρα. 2-31-025-23-20 με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν για 3 θέσεις από εσάς τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Λέω ότι παίρνουμε την προσφορά μόνο για την εκπομπή. Δεν ισχύει εκτός εκπομπής. Το επαναλαμβάνω. Ακριβώς. Μόνο για την εκπομπή είναι αυτές οι 20 σειρές που ήδη έχουν μείνει 4. Και πρέπει να σπέψετε, αγαπητοί φίλοι, να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-25-23-20, γιατί εσείς θα πάρετε αυτή τη σειρά εντελώς δωρεάν. Ένα δώρο που έχει 90 ευρώ. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εσείς θα δώσετε μόνο την ετήσια συνδρομή του περιοδικού, 50 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο κάθε μήνα το περιοδικό στο σπίτι σας. Καμία άλλη επιβάρηση. Τα βιβλία, το τετράτομο έργο της σειράς Ελληνιστή θα είναι για σας εντελώς. Για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Επαναλαμβάνω και το τονίζω. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο η ομοφιλοφιλία. Δεν είναι τυχαίο. Ατλαντίδα και Θήρα, το βλέπεις εδώ, η αλήθεια πίσω από το θρύλο, είναι άρθρα εκπληκτικά. Μόνο στο Ελληνόραμα τα βρείτε αυτά, συνέλληνες. Μόνο στο Ελληνόραμα, πουθενά αλλού. Και όταν λέω πουθενά, μα πουθενά. Είναι το μοναδικό περιοδικό που κάνει τη ρήξη απέναντι στην παραστορία που διδασκόμαστε. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη πυραμίδα στον κόσμο και αρχαιότερη των Αιγυπτιακών είναι στη Θήβα? Στην ελληνική Θήβα. Έτσι. Αλλά μούγκα στη Στρούγκα. Αυτό το θέμα που το κρύβουν όλοι εμείς το έχουμε κάνει σημαία στην εκπομπή μας, γιατί πραγματικά το έργο του καθηγητού Σπυρόπουλου πρέπει να αναδειχθεί. Ποιοι φοβούνται την πυραμίδα των Θηβών και δεν την αναδεικνύουν. Το Αιγαίο και ο Μπάλαρντ. Τι έψαχνε στο Αιγαίο πέλαγος ο Μπάλαρντ, ξέρετε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα πω όλα στην εκπομπή. Όπως δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα και δυστυχώς είναι, ή ευτυχώς μάλλον, είναι γραμμένα μόνο στο Ελληνόραμα. Γι' αυτό και λέω παραλάβετε το. Δεν το λέω τυχαία. Το καλύτερο παιδικό που κυκλοφορεί με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής παίρνετε εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Είτε εδώ. Έχρωμα από 5 μέχρι 95 ετών. Ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, το εγγόνι, το ανήψι, το παιδί σας μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά με τον ευκολότερο τρόπο. Έχρωμα τα βιβλία, πανάκριβη έκδοση, την παραλαμβάνετε δωρεάν. 3-4 από εσάς, δεν ξέρω πώς έχουν απομείνει, με ένα απλό τηλεφώνημα, αρκεί να γίνει συνδρομητές στο Ελληνόραμα με 50 ευρώ. Τώρα όμως τηλεφωνήστε, τώρα συνέλληνες, γιατί δεν θα ισχύει μετά την εκπομπή προσφορά. Μην μπερδευόμαστε. Κύριε Βελόπουλε, έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή και εσείς ειδικά πολλές φορές ότι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως μας κρύβουν ειδήσεις. Τι καινούργιο μας έχουν κρύψει τώρα, γιατί. Κύριε Αντωνάκο, έχουμε κάνει ένα βίντεο έτοιμο. Ενημερώστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχουμε ένα από τα βίντεο που έχω ετοιμάσει σήμερα, έγινε Ελλάδα μάλλον από μάθα, δεν ξέρω από τη ροή. Ακούστε, κύριε Αντωνάκο. Στη νέα ελληνική τηλεόραση, πριν τρεις μέρες, στο δελτίο ειδήσεων, βγήκε ένας Αιγύπτιος και είπε το εξής. Άκου. Είμαι εδώ για να συμμετέχω στην εξέγερση των Αιγυπτίων. Είμαι εδώ γιατί ως Αιγύπτιος ήρθα να συμπαρασταθώ στους Αιγύπτιους αδερφούς, επιτέλους να αποτινάξουμε τον ζυγό του Χόσνι Μπουμπάρακ. Είμαι εδώ
όπως ήμουν και το Δεκέμβριο στην Ελλάδα όταν συμμετείχα στον αδικαχωμένο Γρηγορόπουλο. Το είπε στη τηλεόραση αυτό. Στην Νέα Ελληνική. Έκανα ερώτηση. Στη Βουλή. Βγαίνει και δηλώνει ο Αλδαπός. Ήταν μέσα στα γεγονότα. Ήταν στα γεγονότα που έγιναν τα Δεκεμβριανά επί Νέας Δημοκρατίας. Τότε που έδωσαν εντολή οι υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες, που δόθηκε εντολή από πρεσβείες να καεί η Ελλάδα, να καούν τα δάση, να καεί η Αθήνα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η τηλεόραση τον παρουσιάζει και δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα. Του ξέφυγε! Του ξέφυγε! Του ξέφυγε το βίντεο, δεν το καταλάβανε. Το είδα και ένα στον υπουργό και με επιβεβαίωσαν ότι ισχύει. Ξέρει ότι έχουν. Δηλαδή είναι απίστευτο όταν έχω πρεσβείες είναι πίσω. Υπάρχει ένα εισαγγελέα να πάει να πει. Ένα δώρο, παιδί μου, να πούμε. Εσύ συμμετείχε σε επεισόδια. Και σε έρθει με σκοπό το είναι το Κάιρο, στο Κάιρο έγινε συνέντευξη. Στο Κάιρο μίλησε ο Αιγύπτιος, δεν κατάλαβα. Στο Κάιρο μίλησε. Στο Κάιρο πήγε εκεί τώρα και λέει ότι έκανε τα έντευξη και βρήκα. Στα γεγονότα των Αθηνών, κατάλαβα. Δηλαδή όταν σε έλεγα εγώ ότι κρύβονται πίσω μυστικές υπηρεσίες, όταν έπαιρνα φύγει ο Καραμαλής, δεν είπα, είπα το παιδί και παραμύθια μωρέ. Άντε μωρέ όλα για άλλους λόγους γίνανε. Πάρ το χαμπάρι. Στο Ελληνόραμα υπάρχουν γραμμένα όλα, δεν μπορώ να τα πω όλα εδώ. Δεν μπορώ να τα πω όλα στην εκπομπή, καταλάβετε το. Δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου γιατί υπάρχει το σουρού. Να λοιπόν κάτι λέω, πάρ το Ελληνόραμα. Δεν το λέω τυχαία. Δεν το λέω. Ελληνόραμα με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα έχετε σπίτι σας και εντελώς δωρεάν. Έχουν απομείνει 2-3 σειρές. Τώρα τηλεφωνήστε. Παίρνετε τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Ελληνόραμα. Κάθε μήνα για ένα χρόνο το παιδικό σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Για δείτε εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Δείτε εδώ. Αποσταθεροποίηση, σχέδιο για να ρυχθεί η Ελλάδα στο χάος. Τα έλεγα αυτά συνέλληνες. Τα γράφαμε στο Ελληνόραμα. Ποιοι κρύβονται από πίσω. Ποιον μπορεί τώρα το βατοπέδι έξι στην Δημοκρατία παραμυθατζίδες κοροϊδεύατε τον κόσμο. Άντε από εδώ πέρα. Αλλά και ο Έλληνας φταίει. Και ο Έλληνας και εσείς φταίτε μωρέ. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Ήρθαν με εντολή να εκτελέσουν την Ελλάδα κάποιοι. Και φαίνεται. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Άσε τώρα. Είναι κάποια στιγμή που αγανακτώ γιατί δεν θέλω να καταλάβουν κάποιοι. Τους λες ότι σας κρύβουν αλήθειες και εσείς λέτε τα δικά σας. Μπράβο. Δείτε εδώ. Θα δείτε τώρα ένα βίντεο για να καταλάβετε πως κυβερνάει. Δείτε εδώ. 2012. Τι θα συμβεί το 2012, ξέρετε. Όλοι μιλούν για καταστροφή της γης. Τι λέει η NASA, τι λέμε εμείς. Τι λέει η NASA. Τι λέει η NASA. 2-31-0, άστο καλύτερα, από το παίξουμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο. 25-23-20, το χάσαμε το βίντεο Πατριώτη. Τώρα τηλεφωνήστε στο Ελληνόραμα, επαναλαμβάνω για να πάρετε το περιοδικό Ελληνόραμα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ διδασκάλου. Άνευ διδασκάλου. Και όταν λέω άνευ διδασκάλου, το εννοώ από 5 μέχρι 95 ετών. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα συνέλληνές μου, τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για να ξεκαθαρίσουμε και τους ρόλους μας. Όποιος μαθαίνει αρχαία ελληνικά γίνεται φιέστορος. Καλύτερος μαθητής, γράφει καλύτερες εκθέσεις, μπαίνει στο πανεπιστήμιο, το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας είναι συνέλληνες. Πέρα από το Ελληνόραμα θα μάθει επιτέλους αυτό το ρημάδι πώς δολοφονεί τον εγκέφαλό σας. Και το λέω ρημάδι γιατί εγώ το χρησιμοποιώ όσο μπορώ λιγότερο. Αυτό το ρημάδι. Επίσης, θα μάθετε επιτέλους οι τροφές που τρώμε όλοι μας, όλοι και τις τρόφιμες δικαιωόμαστε, τι έγκλημα κάνει στην υγεία μας. Να μην πω και το προϊόν, το εθνικό προϊόν, το αυτικό που είναι τα παιδιά μας. Το ξέρω. Μάλιστα. Έτσι. Επαναλαμβάνω, έχετε ένα λεπτό. Τελειώσαμε. Έχετε ένα λεπτό. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Κύριε Βελόπουλε, πολλοί λένε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Και τον άκου αυτά παραμυθάκια. Οι Σκοπιανοί με τους Αλβανούς τώρα που μιλάμε συγκρούονται, σκοτώνονται, κανείς δεν μιλάει. Είπαμε το κρατήριο του Σκοπίου θα διαλυθεί. Είναι δεδομένο νομοτελειακό γεγονός. Το έχω πει χίλιες φορές. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να μην δουλεύουν κανέναν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε. Απευθύνομαι σε ανθρώπους που δεν θέλουν να καταλάβουν. Εδώ τη λέω ρατσιά, Αντώνη. Άρα το ότι βγαίνουν τώρα και τα λένε, κάτι είναι αυτό, έτσι. Πριν διαλυθούν, θέλω να δώσω τη λύση ονομασίας. Για να γίνει μετά η μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα ως μακεδονική μειονότητα. Τα λέμε, τα έχουμε γράψει όλη μα, Αντώνη. Τα γράφουμε εδώ μέσα. Αλλά ποιος καταλαβαίνει τους θεατές αυτά που τους λέμε. Τους λέμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο, υπάρχει πετρέλαιο, δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα σπλάγνα της ελληνικής γης, δικά σας χρήματα είναι. Σας λέω στο Ελληνόραμα, θα πάρετε ειδήσεις που δεν μπορείτε να φανταστείτε, μωρέ. Δηλαδή τρώτε κρέας με ορμόνες θηλυκές και τα παιδιά μας γίνονται θηλυπρεπή. Αυτά τα ξέρετε. Μόνο στο Ελληνόραμα γράφονται. Δεν μπορώ να πω ονομασίες εταιριών. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβετε τι λέω. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι με 50 ευρώ για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν παραλαμβάνετε. Έχουν απομείνει μια-δύο σειρές. Τώρα τηλεφωνήστε. Εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών άνευ δασκάλου. Δείτε.
Δεν είναι. Είναι απίστευτη έκδοση από 5 μέχρι 95 τον μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο. Οι Έλληνες έχουν απομείνει μία δύο σειρές. Τελευταία μέρα είναι, τελειώσαμε. Τέλος. Τελευταία μέρα παρουσιάσεως, γιατί βλέπω ότι δεν στηρίζεται και το Ελληνόραμα από ό,τι με ενημερώνουν. Τους δίνουμε και δωρεάν τα ελληνιστή και δεν θα παίρνουν το Ελληνόραμα. Δηλαδή, δεν θα πω τώρα άλλο. Δηλαδή, με 50 ευρώ τελευταία μέρα παρουσιάσεως κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών αντιδασκάλου. Κάντε δώρο στους φίλους σας, είναι Έλληνες. Πάρτε τα. Πάρτε και κάντε δώρο σπίτι σας. Ένα δώρο για το βαφτισιμιό σας, για το παιδί του φίλου σας. Άμα θέλετε να πάτε μια επίσκεψη. Είναι η τελευταία μέρα και τώρα που μιλάμε, η εταιρεία Noble και Shell σκοτώνονται στην Κύπρο για το οποίο θα πάει τα πετρέλαια. Και εσείς πιστεύετε τον κάθε αφελή. Τελευταία μέρα παρουσιάσου είναι, συνέλληνες. Τελείωσε η προσφορά. Κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από 5 μέχρι 95 χωρίς να ξέρετε αρχαία ελληνικά. Με τον ευκολότερο τρόπο. Δεν υπάρχουν, τελειώσαμε. Τελευταία μέρα. Και να πω και το εξής για να τελειώνει η ιστορία, ότι θα με θυμηθούν οι γονείς ότι τα παιδιά σου θα γίνουν φιλέστερα, οι καλύτεροι μαθητές, θα κάνουν καλύτερα εκτός από το πανεπιστήμιο ευκολότερα και κυρίως για την υγεία σας, για το κινητό τηλέφωνο που έχετε όλοι σας. Να ξέρετε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αυτά που τρώτε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Τα κρέατα. Να μην πω τα αναψυκτικά που πίνετε με το ζωικό νάτριο, το χλώριο που πίνετε από το νερό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ξέρετε. Και δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Η οδοντόκρεμα για τα δόντια, για τα παιδιά μας. Τι περιλαμβάνει μέσα, φθόριο. Αν τα ανοίξω, υπάρχει το σουρού. Αλλά εδώ μέσα τα γράφουμε στο Ελληνόραμα. Γι' αυτό και λέω: παραλάβετε το Ελληνόραμα με 50 ευρώ. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας, τελευταία μέρα παρουσιάσεως. Τώρα τηλεφωνήστε για να πάρετε και τελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. 2, 3, 10, 25, 23, 20. Τηλεφωνήστε, αγαπητοί φίλοι, είναι μια πραγματικά σημαντική υπερπροσφορά και στηρίζετε και το περιοδικό Ελληνόραμα. Κύριε Βελόπουλε, θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε αύριο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ακόμη. Και πραγματικά αυτά που φέρνετε είναι συγκλονιστικά. Ήταν η τελευταία μέρα, επαναλαμβάνω, της παρουσιάσεως του περιοδικού Ελληνόραμα. Τέλος. Λοιπόν, από άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι, και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και τη διάθεση να παρακολουθήσετε από την Ελληνική. Μέχρι αύριο, έρωστε και γλωρείτε.